Προσπάθεια. Ειδικά ακούγαμε και τον, αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής να λέει σήμερα ότι η μάχη που έδωσαν το βράδυ, ειδικά που πέρασε οι πυροσβέστες, ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη ημέρα. Γιατί ήταν ένα μέτωπο χθες το βράδυ στο Πολυδέντρι, που ήταν και το κυριότερο, προς το Σαλαμίδι, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένα μέτωπο που πήγαινε προς Μαλακάσα, προς Οροπό, και ήταν πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση, πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση, και κατάφεραν να μας δώσουν οι πυροσβέστες την εικόνα που αντικρίσαμε σήμερα το πρωί. Δηλαδή, να μην υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, να υπάρχουν μόνο μικρές εστίες, και βεβαίως όλοι ευχόμαστε με την ενίσχυση των ανέμων που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από το μεσημέρι, να μην... Δεν μπορούμε να πούμε να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Αναζωπηρώσεις σίγουρα θα έχουμε, αλλά τουλάχιστον αν έχει τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο, αν έχει οριοθετηθεί καλύτερα. Πάντως, Αλεξάνδρα, βλέπουμε και από τις εικόνες, είναι... βλέπουμε και τις εικόνες, ναι, από το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε πριν από λίγη ώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η συνολική εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Βλέπουμε δεν υπάρχουν καπνοί, αλλά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ζημιές, και αυτές ακριβώς πήγε το κυβερνητικό κλιμάκιο να καταγράψει και να δει από ψηλά για να έχει συνολική εικόνα. Βλέπουμε και στα πλάνα τα οποία. Είναι νωρίς να μιλήσουμε βέβαια για απολογισμό. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής? Ναι, βέβαια, η κυβέρνηση, καταλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσει για το μέγεθος της καταστροφής. Υπάρχουν πληροφορίες που μας έρχονται από την πυροσβεστική, πρώτες πληροφορίες, ναι, και μιλούν για 15.000 στρέμματα. Φαντάζομαι και οι αστυνομικοί μας συντάκτες αργότερα, που είναι πιο αρμόδιοι για να κάνουν τέτοιου είδους, να προσεγγίσουν σε αυτό το επίπεδο το ζήτημα, θα σου δώσουν και περισσότερα στοιχεία. Εμείς βλέπουμε τις πρώτες εικόνες, γιατί δεν τις έχουμε ξαναδείξει, Αλεξάνδρα. Ήρθα πριν από λίγη ώρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ενημερώνεται και από τον ίδιο τον Πάνο Σκουρλέτη. Βλέπουμε ότι έχουν μια επικοινωνία. Δεν υπάρχει φυσικός ήχος, δεδομένου ότι υπάρχει θόρυβος μέσα στο ελικόπτερο, το αντιλαμβάνεσαι. Και αν και οι τηλεθεατές βλέπουν ότι μιλάνε σε ένα μικρόφωνο, αυτό το μικρόφωνο που έχουν μπροστά τους και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, είναι για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι επικοινωνία μέσα στο ελικόπτερο. Άρα δεν μπορούμε να ακούσουμε τι λένε. Είναι όμως σαφές ότι ενημερώνεται αναλυτικά ο Αλέξης Τσίπρας για το σημείο στο οποίο βρίσκεται κάθε στιγμή. Καταλαβαίνεις ότι πήγε στην ευρύτερη περιοχή του Καλάμου, του Καποδετρίου, του Βαρνάβα, σε όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες πλήγησαν, και προφανώς προσπαθούν να δουν ακριβώς πού υπάρχει πια την επόμενη μέρα με το. Τον βλέπουμε πολύ προβληματισμένο τον Πρωθυπουργό. Και πώς να μην είναι άλλωστε, όταν τόσες μέρες έχουν πέσει κυριολεκτικά πάνω σε αυτή τη φωτιά όλες οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις, και παρόλα αυτά δεν καταφέρανε, όχι γιατί δεν δώσανε όλο τους το είναι, όχι για αυτό το λόγο, αλλά γιατί δεν μπορεί κανένας να ελέγξει τη φορά των ανέμων, την ενίσχυση των ανέμων. Πραγματικά και οι ίδιοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πώς γίνεται τόσες μέρες να μην μπορεί να ελεγχθεί με τόσες δυνάμεις που έχουν πέσει επάνω τα μέτωπα? Ναι, μέτωπα τα οποία ήταν όμως πάρα πολλά, και βεβαίως δεν ήταν μόνο η περιοχή αυτή της Αττικής η οποία την ίδια στιγμή είχε πολλές εστίες και πολλών χιλιόμετρων, αλλά ήταν και άλλα σημεία της χώρας και έπρεπε να μοιραστούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προφανώς αυτήν την ώρα, καταλαβαίνεις, δεν είναι η στιγμή του συντονισμού. Αυτή έχει προηγηθεί τα προηγούμενα 24 ώρα, με συνεχείς συσκέψεις οι οποίες πραγματοποιούνταν στο ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την πορεία των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών ανά την επικράτεια. Μια τέτοια σύσκεψη είχαμε και χθες, στην οποία μετήχε ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Στόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Είδαμε χθες και κυβερνητικά στελέχη να επισκέπτονται τους τεχνικούς των αεροπλάνων κατάσβεσης στη βάση της Ελευσίνας και να ενημερώνονται για την κατάσταση των αεροπορικών μέσων πυρόσβεσης και να ευχαριστούν τις αρχές για το έργο τους. Κάτι παρόμοιο έκανε πριν από λίγο και στις.
περιοχές όπου επλήγησαν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πια πήγε δηλαδή, επισκέφθηκε τους πυροσβέστες στο πεδίο των επιχειρήσεων, προκειμένου να τους ευχαριστήσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, να εκφράσει από κοντά την ευγνωμοσύνη του. Το είχε κάνει και με δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλη αυτή την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γιατί καταλαβαίνουμε. Και βλέπουμε εμείς τα πλάνα μας, Κώστα, τα καμένα. Ακριβώς το ελικόπτερο πετάει πάνω από εκεί που έχει συντελεστεί πολύ μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς, Αλεξάνδρα, βλέπουμε και πράσινα σημεία. Ξέρεις, είναι και μια εικόνα αυτή του πρασίνου την επόμενη μέρα που δεν υπάρχουν οι φωτιές και ο έντονος καπνός από τις φλόγες. Και τα πράσινα σημεία μας δίνουν και μια ελπίδα για την επόμενη μέρα. Όμως υπάρχουν και αυτά τα πολύ γκρίζα σημεία και αυτές οι χιλιάδες εκτάσεις οι οποίες κάηκαν. Γιατί μιλάμε για μια οικολογική καταστροφή. Μπορεί, αν συγκριθεί με προηγούμενες φωτιές, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μικρότερη. Όμως και πάλι είναι μεγάλη η έκταση, σημαντική, και πρέπει να αποκατασταθούν και οι ζημιές και να μετρηθεί και το πρόβλημα που έχει να κάνει όχι μόνο με τους κατοίκους οι οποίοι έχουν δει τις περιουσίες τους να πλήττονται, αλλά και με το ίδιο το πράσινο. Δεν έχει πολλούς πνεύμονες η Αττική, και καταλαβαίνουμε. Έτσι είναι, όπως το λες. Δυστυχώς ήρθε η ώρα του απολογισμού, ήρθε η ώρα της επόμενης μέρας να καταγραφούν οι ζημιές στα σπίτια. Να δούμε το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, όπως είπες και εσύ. Δεν θα έχουμε καλά νέα. Αποκαρδιωτικές εικόνες θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, μένουμε σε αυτό ότι υπάρχει από όλους μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη σημερινή μέρα, ότι θα τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που κατακαίει τόσες μέρες τις δασικές εκτάσεις της Βορειοανατολικής Αττικής. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι βέβαιο ότι οι ρήψεις νερού γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται για πολλές ώρες, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Ας ελπίσουμε και με την ενίσχυση των ανέμων που προβλέπει η ΕΜΗ το μεσημέρι να μην έχουμε άσχημα νέα. Να. Λοιπόν, αν έχεις ολοκληρώσει, θα σε ξαναδούμε βεβαίως στο δελτίο μας στις 12. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό ρεπορτάζ και από τα σημεία των πύρινων μετόπων σε λίγα λεπτά.